Τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, στην οποία συμμετέχουν 35 χώρες, διεξάγεται από τις 23 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του ΚΟΑΚ, Κλεάνθης Γεωργιάδης, κήρυξε σήμερα την έναρξή της στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κώστα Καδί. Την επίσημη έναρξη της Τρίτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού κήρυξε σήμερα ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Κλεάνθης Γεωργιάδης. Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας, στην οποία φέτος συμμετέχουν 35 χώρες. Ο στόχος είναι να δοθεί ευκαιρία στους πολίτες όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 23 με 30 Σεπτεμβρίου και οι διάφορες δράσεις της θα γίνουν σε παγκύπρια βάση. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για τον αθλητισμό, στηρίζει και υιοθετεί τους σκοπούς της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Σε στενή συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που αποτελεί και τον εθνικό συντονιστή της όλης προσπάθειας, οργανώνουμε παγκύπρια τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες δραστηριότητες. Πληροφορίες για το πρόγραμμα των δράσεων, το οποίο παρουσίασε η Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού Ιωάννα Παρασκευοπούλου, διατίθονται στην ιστοσελίδα της BeActive.